Πάμε να ξεκινήσουμε ακόμα μία πολιτική συζήτηση. Ξέρετε, το πολιτικό θερμόμετρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και οι δημοσιογράφοι, βρίσκεται στα ύψη. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τις εκλογές της Κυριακής. Μία κρίσιμη κατά πολλούς, όπως προείπαξε στο προηγούμενο μέρος, εκλογική αναμέτρηση. Και θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στην Κρήτη TV, στον Όμιλο της Κρήτη TV και στην εκπομπή μας στην Κρήτη σήμερα, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τον κύριο Βασίλη Σκουντή, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με το ΠΑΣΟΚ, με το Κίνημα Αλλαγής. Την καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθέατες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ξεκινήσουμε κάπως γενικά, θα εστιάσουμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κρήτη και την καθημερινότητα των Κρητικών και τις υποδομές του νησιού. Κύριε Ξανθέ, να ξεκινήσω με εσάς. Έχετε προχωρήσει στην παρουσίαση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού, συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις. Όπως έχετε τονίσει, είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, με όχημα τη φράση «θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη φορά το πρόγραμμά μας». Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε συνυπολογίσει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κατά πολλούς αυτά τα απόνερα της μνημονιακής εποχής που υπάρχουν και τα συναντάμε καθημερινά. Και βέβαια, μία απάντηση αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος προγράμματος. Έχει δοθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε το εξής καταρχήν. Ότι σήμερα η κοινωνία βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Υπάρχει μια γενικευμένη ανασφάλεια και για την εργασία και για το εισόδημα και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και για την μόρφωση, την ασφάλεια δικαίου. Είναι ένα καθολικό αίτημα η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια παντού. Και με βάση αυτή την εικόνα που έχουν οι πολίτες, δηλαδή επιδείνωσης της θέσης τους, της συρρήκνωσης του εισοδήματός τους, κυρίως από την ανεξέλεγκτη πληθωριστική κρίση και της πολλές φορές αδυναμίας να επιβιώσουν τα μεσαία και χαμηλά νοικοκυριά, ειδικά μετά από την λένε οι μελέτες 18η μέρα του μήνα που εξαντλείται ο μισθός και η σύνταξη, νομίζω ότι το κυρίαρχο αίτημα πλέον είναι η αλλαγή πορείας. Οι μελέτες κοινής γνώμης, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι πάνω από το 60% των πολιτών θεωρούν ότι η χώρα είναι σε λάθος κατεύθυνση, η διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση είναι αποτυχημένη και αναποτελεσματική για να αντιμετωπίσει τις μείζονες κρίσεις και άρα το αίτημα είναι η αλλαγή πορείας στα πολιτικά πράγματα. Άρα νομίζω ότι το πρώτο θέμα είναι εάν είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για παράδειγμα στην ρύθμιση των χρεών, στην συγκράτηση των τιμών, στον έλεγχο δηλαδή της ακρίβειας, στην στήριξη του εισοδήματος των ανθρώπων, με συνδυαστικές παρεμβάσεις που τους έχουμε παρουσιάσει. Θα πρέπει όμως να καταστεί ο σχεδιασμός ρεαλιστικός από τη μία και βιώσιμος από την άλλη. Προφανώς, γι' αυτό σας έκανα αυτό τον πρόλογο. Άρα το θέμα είναι πρώτον αν συμφωνούμε στην κατεύθυνση. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και αν οι παρεμβάσεις αυτές που θα ανακουφίσουν την κοινωνία και θα δώσουν ανάσες στα στρώματα τα κοινωνικά τα οποία και έχουν υποστεί σορευτικά τις επιδράσεις της χρεοκοπίας της χώρας, των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας, αλλά και αυτή την περίοδο των πολλαπλών κρίσεων, αν λοιπόν θα έχουμε μια στρατηγική μείωση των ανισοτήτων, γιατί οι ανισότητες είναι που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτό που λέμε εύπορο κομμάτι της κοινωνίας και στο κομμάτι το οποίο έχει τρομερή οικονομική δυσκολία, και αυτό πρέπει να είναι κεντρικό σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα διεξόδου από τη σημερινή κρίση. Η κοστολόγηση έχει γίνει, προφανώς. Και νομίζω ότι είναι δημοσιονομικά ανεκτή. Και δεν μπορεί να τίθεται τέτοιο ερώτημα. Η Δημοκρατία κάνει λόγο για 80 δις. Καλά, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τώρα είναι τερατολογίες, οι οποίες έχουν την ίδια αξία με αυτά τα οποία υπόθηκαν, για παράδειγμα, ότι το πρώτο εξάμεινο του 2015 κόστησε στη χώρα 200 δισεκατομμύρια, ότι ψηφίστηκε τέταρτο μνημόνιο ή ότι υπογράψαμε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών για να μην κοπούν συντάξεις. Οπότε ποιο είναι το κόστος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ? Το κόστος του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανακοινώσιμο.
Ναι. Το έχει πει 100 φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο σε βάθος τετραετίας. Αυτό είναι το δημοσιονομικό κόστος από μια κυβέρνηση η οποία επέρεται ότι έχει ξοδέψει 57 δισεκατομμύρια αυτή την περίοδο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Νομίζω ότι και μάλιστα κάνοντας 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και ενισχύοντας προκλητικά τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών στον τομέα της ενέργειας, των πετρελοειδών, των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των ιδιωτών παρόχων στις υπηρεσίες υγείας, των σχολαρχών κλπ. Νομίζω ότι δεν δικαιούται διαναθέτει τέτοια ρωθήματα. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για να σταθεί όρθια. Άνω τελεία, θα επανέλθουμε, κύριε Ξανθέ. Κύριε Σκουντή, δήλωσε ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με το Πασόκ του Ανδρουλάκη έχω λίγα να συζητήσω. Ναι, ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί έχει στρέψει τα βέλη του τα τελευταία 24 ώρα προς τον πρόεδρο του Πασόκ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αν μετά από αυτή την τοποθέτηση κλείνει και το πιο ενδεχόμενο συνεργασίες και ανοίξει ανάμεσα στα δύο κόμματα. Προφανώς είναι κέρια ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο κέρια μπορεί να είναι οποιαδήποτε προσέγγιση στο νόημα της ερώτησης και στο νόημα της οποιασδήποτε απάντησης. Τι θέλω να πω. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει ποτέ μην πεις ποτέ. Δεν υπονοώ κάτι, ούτε ξέρω κάτι, ούτε διασπείρω καμιά θεωρία συνωμοσίας ή κανένα σενάριο ή οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως, τελευταίες μέρες νομίζω ότι αυξήθηκαν οι τόνοι. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στην πατρίδα μας αυτή την εποχή είναι αυτό που λέμε στην Κρήτη, το ξέρουν και οι δύο εκλεκτοί συνδετημόνες εδώ στο τραπέζι, το ξέρεις και εσύ Νίκο, το ξεγιβέντισμα και η τοξικότητα και η πόλωση. Φοβάμαι ότι δεν θα το αποφύγουμε όσο προχωρούν οι μέρες προς την προσφυγή στις κάλπες. Είχε προηγηθεί δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη στην εκπομπή του Αντένα στο Καλημέρα Ελλάδα ότι με ο Πασόκ περισσότερα μας χωρίζουν παρά μας ενώνουν. Και ούτως ή άλλως σήμερα νομίζω ότι και χθες μάλλον υπήρξε και μία ρητορική αντίστοιχη, όχι ακριβώς ως απάντηση, από τον αρχηγό του, από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που είπε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, δηλαδή προφανώς θα υπάρξει ένα γαϊτανάκι σε αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Για το Πασόκ είναι κόκκινη γραμμή η επιθυμία του να κυβερνηθεί η χώρα και να μην συρθεί ο ελληνικός λαός μεσούντος του θέρους και όλα σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να δείξουμε την απαραίτητη υπομονή για να δούμε τι θα προκύψει πρώτα απ' όλα, πώς θα αποτυπωθεί το αποτέλεσμα στην κάλπη. Μάλιστα. Να περάσουμε στον κύριο Μαργαρίτη για να εισέλθουμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Κρητικών σε τοπικό επίπεδο. Πώς αντιλαμβάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Μαργαρίτη, τον όρο, τη φράση αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης? Βλέπουμε έχετε ασκήσει κριτική στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συγκεκριμένη κριτική, και βέβαια αν θα μπορέσουν να τρέξουν δημόσια έργα και σε τοπικό επίπεδο συνυπολογίζοντας την δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια δηλαδή. Πάρα πολύ απλά. Όταν συζητάμε για ανάπτυξη και τέτοια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας παρονομαστής. Το ποιος ωφελείται από αυτή την ανάπτυξη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για την Κρήτη. Ανάπτυξη παρουσίας για τουριστικός τομέας. Ραγδαία, εντυπωσιακή, κατακλυσμιαία. Πριν όμως, οι ιδιοκτήτες, οι όμιλοι των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, των τουριστικών γραφείων, των διάφορων ελληνικών και ξένων, TUI και operators και τέτοια πράγματα, όντως κερδίζουν πάρα πολλά από αυτό. Η μάζα των ανθρώπων, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που δουλεύουν σε αυτό, τι έχουν κερδίσει από αυτή την ανάπτυξη? Τίποτα. Έχουν μισθούς οι οποίοι φτάνουν για 15-20 μέρες και τις υπόλοιπες 10 πρέπει να αυτοσχεδιάσουν. Έχουν ωράρια εργασίας τα οποία δεν τολμώ να πω μεσαιωνικά, γιατί στο Μεσαίωνα είχαν κάποιο κανόνα. Εδώ πέρα είναι ό,τι θέλει το αφεντικό, όποια ώρα θέλει, είσαι μόνιμα στη διάθεσή του. Είχαν κάποιους κανόνες ασφάλειας και ούτω καθεξής, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, όταν ακούμε τη λέξη ανάπτυξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ρωτάμε πάντα για ποιον. Γιατί η ανάπτυξη αυτή είναι. Και κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις που ήρθαν και παλήθαν τα τελευταία χρόνια έχουν ένα σταθερό στόχο.
τα κέρδη του κεφαλαίου να τα κάνουν υπερκέρδη του κεφαλαίου. Τι κερδίζει ο λαός μας αυτά τα χρόνια? Τι κέρδισε ο λαός μας? Το βιωτικό του επίπεδο, η αγοραστική του δύναμη, ο τρόπος της ζωής τους από αυτού του είδους την ανάπτυξη που μας υποσχεθήκανε. Είπατε μια φράση προηγουμένως, απόνερα μνημονιακής εποχής. Μα κανένας νόμος, κανένα από τα σχέδια και από τα πλάνα των μνημονίων δεν έχει ακυρωθεί. Όλα είναι σε λειτουργία. Και άλλοτε αφήνουν το σκηνή, άλλοτε μαζεύουν το σκηνή, ανάλογα με τις καταστάσεις. Αυτό είναι μια μόνιμη δουλεία. Με τα υπερταμεία, με το ένα και το άλλο. Μα δεν είναι ανάπτυξη αυτό με το συμπάθειο. Όσα χρήματα και να πέσουν, θα πάνε. Όσο και το ΒΟΑΚ. Και να βάλουμε στο πρακτικό σκέλος. Για το ΒΟΑΚ. Που έχουμε για το κυβέρνηση ΒΟΑΚ. Κομμουνιστικού κόμματος. Για το ΒΟΑΚ. Ποια χρηματοδότηση, από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να τρέξει ο σχεδιασμός? Με το συμπάθειο. Αλλά οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται, το ελληνικό, για το οποίο ακούγονται πολλά λόγου χάρη, μέχρι τώρα ο μόνος που πληρώνει είναι ο ελληνικός λαός από τη φορολογία του. Η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό, φοβάμαι ότι δεν έχει βάλει τίποτα από την δική της τσέπη. Δάνεια από τράπεζες προβληματικές, τις οποίες σώζει ο ελληνικός λαός κάθε 3 και 5, και από... Λοιπόν, μην μου λέτε ότι το ίδιο θα γίνει με το ΒΟΑΚ. Έχουν πέσει διάφοροι κατασκευαστικοί όμιλοι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Θα δουλέψουν με δημόσιο χρήμα. Θα εισπράττουν, είναι τα περίφημα ΣΔΙΤ. Το δημόσιο βάζει, ο ιδιώτης κερδίζει. Έτσι. Θα μετατρέψουν τη μετακίνηση των ανθρώπων σε εμπόρευμα. Εκείνο που μας λένε ότι θα είναι μικρό το τίμημα. Ναι, αλλά εδώ ξεκινάει μια αρχή. Ότι από εδώ και πέρα, για να έχεις το δικαίωμα να πας από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο ή από τα Χανιά στο Ηράκλειο, θα πρέπει να το πληρώσεις επιπλέον. Μάλιστα. Επιπλέον των τελών κυκλοφορίας, επιπλέον του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, επιπλέον το ένα, επιπλέον το άλλο. Όλα πώς θα αποσπάσουμε από τον πολύ κόσμο για να τα δώσουμε στους λίγους να τα Μάλιστα. κάνουν κέρδη. Θα επανέλθουμε. Αυτή είναι η θέση του Κομμουνιστικού. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε Ξανθέ, σας προβληματίζει το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο? Υποστελέχωση, σοβαρότατα προβλήματα, απειλεί τη βιωσιμότητα κλινικών. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είχατε και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Υγείας. Έχουμε να κάνουμε με παθογένειες του παρελθόντος? Έχουμε να κάνουμε με έναν λανθασμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας? Και βέβαια, αν έχετε προχωρήσει και σε μια προσωπική κριτική και αν υπήρχαν αστοχίες και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Θα ήταν, θα έλεγε κανείς, μικρό το κακό αν η δυσλειτουργία και η αποδιοργάνωση αφορούσε μόνο το νοσοκομείο ενός νομού. Αυτή είναι η γενική εικόνα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σήμερα το ΕΣΥ είναι σε πρωτοφανή κρίση στελέχωσης και σε πρωτοφανή αδυναμία να καλύψει αξιοπρεπώς και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση τις ανάγκες των ανθρώπων. Ειδικά βεβαίως σε δομές της επαρχίας που είχαν διαχρονικά, θα έλεγα, προβλήματα πλήρους στελέχωσης και επάρκειας ανθρώπων διαχρονικά και οι οποίες επιδεινώθηκαν πολύ τα χρόνια της κρίσης και των περικοπών και της λιτότητας. Τα πράγματα έχουν αποκτήσει εικόνα διάλυσης. Πολλές φορές σε κρίσιμες υπηρεσίες, σε κρίσιμες κλινικές, σε κρίσιμα τμήματα. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, στην πιο προβληματική κατάσταση αυτή την περίοδο είναι η παθολογική κλινική. Τώρα θα πει κάποιος, προκυρήσονται θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ακριβώς, λοιπόν. Προφανώς, λοιπόν, το θέμα σήμερα πια δεν είναι να προκυρήσονται θέσεις. Πλέον χρειάζεται ένα νέο restart στο σύστημα υγείας, το οποίο πρώτον θα ανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα του, ο οποίος έχει υπονομευτεί συστηματικά τα χρόνια της σημερινής κυβέρνησης. Θυμίζω την πρόσφατη νομοθέτηση για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΣΥ, οι οποίοι μπορούν τώρα πια να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Και μπορούν να δουλεύουν και σε ιδιωτικές κλινικές. Το μήνυμα που έχει δοθεί, λοιπόν, δεν είναι επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στους ανθρώπους του, αλλά συρρήκνωση, απαξίωση, άνοιγμα στην αγορά και διευκόλυνση της λογικής της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας του συστήματος και της οικονομικής επιβάρησης του ασθενή. Άρα, η κατάσταση νομίζω ότι πλέον είναι μη διαχειρίσιμη κατά την άποψή μου και είναι ενδιαφέρον ότι οι μελέτες κοινής γνώμης, διάβαζα προχθές μία μελέτη που λέει ότι στην πλειονότητα των πολιτών το πρώτο αίτημα που θέτουν ως προτεραιότητα
για την επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε και είναι αυτή, είναι η ανάταξη και αναδιοργάνωση του δημόσιου θέματος υγείας. Είναι πλειοψηφικό αυτό το αίτημα, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Άρα, μέσα σε μια γενική αναβάθμιση συνολικά του δημόσιου θέματος υγείας, πρέπει να περιφρουρήσουμε σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε τον αξιακό του πυρήνα, που είναι η ισότητα και η καθολικότητα στην πρόσβαση όλων των ανθρώπων. Αυτό είχε διασφαλιστεί την προηγούμενη περίοδο με την εγγυημένη κάλυψη των ανασφάλιστων των πολιτών και είχαμε καταφέρει με περιορισμένες συνθήκες δημοσιονομικές να επουλώσουμε τις ανοιχτές πληγές που είχαν προκύψει μετά από τις οριστικές περικοπές των πρώτων μνημονιακών χρόνων. Νομίζω ότι τώρα το νοσοκομείο Ρεθύμνου χρειάζεται ένα νέο σήμα στήριξης και αναβάθμισης. Και μια πρώτη κίνηση που θα μπορούσε να γίνει είναι επιτέλους, εκτός από την άμεση παρέμβαση στο προσωπικό με νέο πλαίσιο κινήτρων, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Έχουμε πει τι πρέπει να γίνει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις αναλυτικές για τον εισαγωγικό μισθό στους γιατρούς του ΕΣΥ, για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά του υπόλοιπου προσωπικού, για τη στελέχωση, για το μηχανισμό αυτόματης αναπλήρωσης όσων συνταξιοδοτούνται, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για στοχευμένες παρεμβάσεις σε τομείς κρίσιμους που αφορούν την τσέπη των πολιτών, όπως είναι η οδοντιατρική περίθαλψη, η αποκατάσταση κλπ. Να συμπληρώσω κάτι, έχεις άλλη ερώτηση, Νίκο? Είναι πάνω αναφορικά με το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί θα πήγαινα. Ότι περηφανεύεται το Πασόκ, ότι δημιούργησε. Με τον Ανδρέα προερχόμαστε από την ίδια περιοχή, ακριβώς. Και από το Ρέθυμνο και από το Δήμο Αμαρίου. Ακριβώς το ίδιο ερώτημα, κύριε Σκουντή. Αν σας προβληματίζει το σκηνικό στο νοσοκομείο, εννοείται σας προβληματίζει. Είναι μείζον θέμα για την κοινωνία. Γι' αυτό γίνονται κινητοποιήσεις. Εγώ ήθελα να εστιάσω λίγο αν το Πασόκ έχει ευθύνη. Αναφορικά με τα κενά τα κενά υποστελέχωσης, τα κενά, τα προβλήματα τα οποία έτσι καταγράφονται και δημοσιογραφικά από εμάς τους δημοσιογράφους. Υπερηφανεύεται ότι δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωστόσο, μήπως υπήρχε ένα σχεδιασμό στην πορεία ο οποίος δεν ενισχύθηκε, υπήρχαν κάποια κενά τα οποία δεν καλύφθηκαν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Λόγω της ουσιαστικής, της αδιαμφισβήτητης κιόλας συμβολής του ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη, δηλαδή στην εγκαθίδρυση και στην ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας επί ημερών του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, νομίζω ότι, αλλά ανεξαρτήτως αυτού, ακόμη και αν δεν είχε συμβεί, ακόμα και αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το χώρο, νομίζω ότι είναι ιερό και όσιο και πέρα από κάθε λογική διαμάχης, κόντρας, αντιπαράθεσης των κομμάτων, η υπόθεση της υγείας. Εγώ είχα ένα πρόσφατο περιστατικό της Πάλης, πριν από δύο Σάββατα πήγα στο νοσοκομείο, ένιωσα να μπώνω εδώ πέρα, για προληπτικούς λόγους πήγα. Και διαπίστωσα το προφανές, που οι πολίτες του Ρεθύμνου το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτό το οξύμορο σχήμα. Υπάρχει η υποστελέχωση και το υπερφιλότιμο. Ο γιατρός το ξέρει, δηλαδή δεν θα μπορούσα τώρα να ανοίξουμε κουβέντα για το προφανές. Ο άνθρωπος είναι επιστήμον και γνωρίζει καλά και λόγω της θητείας του, της διτής θητείας του και ως επιστήμον και ως υπουργός υγείας. Το πόσο αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Συν της άλλης, για παράδειγμα, χθες στήθηκε αψίδα θριάμβου στο σπίτι, διότι επιτέλους κατέφτασε το ασθενοφόρο. Αυτό είναι τραγικό στην εποχή μας, το να περιμένουν μια ολόκληρη περιοχή στον Άγιο Βασίλειο μήνες και μήνες για να φτάσει το ασθενοφόρο. Θα ήθελα να πω ότι εδώ χρειάζεται, πέρα από την ρητορική, την κομματική, και για να ολοκληρώσω και να βάλω μια τελεία, το ΠΑΣΟΚ προτείνει συν της άλλης να αυξηθεί σημαντικά η ενίσχυση, η χρηματοδότηση του τομέα της υγείας με ένα ποσοστό 8 έως 10% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κύριε Ξανδέ. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγική σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης στις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή 7 με 7,5% από περίπου 5-5,5% που είναι σήμερα. Να γίνει και ένα προσαρμογή από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σωστό αυτό. Είναι χαμηλό, δηλαδή. Πήραν το 5% μόνο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πάει στην υγεία, ενώ στην Ευρώπη μεσοσταθμικά πάει το 10%. Σε μια χώρα που έχει έλλειμμα στο σύστημα. Να μας πει τη γνώμη του και ο κ. Μαργαρίτης, ατζέντα του Κομμουνιστικού Κόμματος σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ότι εντυπωσιάζομαι και εντυπωσιάζονται και οι τηλεθεατές, υποθέτω, από την ευκολία με την οποία κόμματα που κυβέρνησαν υπόσχονται στην επόμενη θητεία τους να κάνουν πράγματα τα οποία δεν έκαναν όταν ήταν η κυβέρνηση.
Όταν ήταν την προηγούμενη φορά για να γίνουν κυβέρνηση, υπήρχε, όποιοι θυμούνται, εκείνο το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, από το οποίο ξεχάστηκε, διότι κυριολεκτικά δεν εφαρμόστηκε τίποτα από αυτό. Να θυμίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αναφέρονται συχνά πυκνά, για να δοθούν τα χρήματα, πρέπει να ικανοποιηθούν 350 προαπαιτούμενα. Έτσι. Και αν θέλετε, από την 1η Ιανουαρίου του 2024, η χώρα μπαίνει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και απαιτούνται πλεονάσματα πάνω από 2% του ΑΕΠ. Είναι γύρω στα 6 δισεκατομμύρια αυτό. Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι να υπάρχει το άλοθη για να μην γίνει τίποτα από αυτά που υπόσχονται. Πάρα πολύ απλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν υπόσχεται, έχει αγωνιστεί στο πλευρό του προσωπικού των νοσοκομείων, των νοσοκομιακών γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των κατοίκων των πόλεων που θέλουν υπηρεσίες υγείας, για να πάψουν να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος των πολιτικών που υπόσχονται και κάνουν ακριβώς το αντίθετα, γιατί άκουσα για μονιμοποίηση από τον κύριο Ξανθό. Μα ακριβώς αυτά τα μνημονιακά, όπως τα είπατε, κατάλοιπα, προωθούν τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας και στην υγεία και τις ιδιωτικοποιήσεις και στην υγεία. Κατά συνέπεια, ή θα είμαστε με αυτά ή θα είμαστε με τις ανάγκες του λαού. Το έχουν αποδείξει τα κόμματα που κυβέρνησαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα λόγια τα μεγάλα, ότι ανάμεσα στο λαό και στις υποχρεώσεις των θεσμών, έτσι αυτή η ωραία έκφραση, διαλέγουν τις υποχρεώσεις προς τους θεσμούς. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια και ας παλέψουμε μαζί με το λαό μας. Μάλιστα. Για να εκβιάσουμε αυτές τις πολιτικές, έτσι, να δώσουν αυτά που ο λαός μας παράγει και αυτά τα οποία πρέπει να απολαμβάνει. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, μεγάλα λόγια είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Απλώς εδώ, επειδή όντως υπάρχει μια εμπειρία διακυβέρνησης και ένα δείγμα γραφής, το οποίο δόθηκε στον τομέα της υγείας, οφείλω να θυμίσω τον κύριο Μαργαρίτη το εξής. Ότι πριν το 2015 υπήρχε θεσμικός αποκλεισμός των ανασφάλιστων ανθρώπων από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό ήταν μια κατάσταση ακραίας κοινωνικής βαρβαρότητας και υπήρχε υγειονομική φτώχεια στη χώρα. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε. Ναι, και τώρα ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι περιμένουν 6 μήνες για ένα ραντεβού. Ωραία. Αυτό έχει σχέση, βεβαίως, έχει σχέση με την υποβάθμιση, την απαξίωση της λειτουργίας του συστήματος υγείας και ιδιαίτερα της τακτικής του λειτουργίας. Στην εποχή σας ήταν 2 μήνες, γίνανε 6. Εντάξει. Κάντε, είναι μια πρόοδος. Λοιπόν, εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι το να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι σε δωρεάν φροντίδα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Με διαστρεβλώνετε. Ωραία. Εγώ είπα ότι είναι υποχρέωση του κράτους να το δίνει. Ωραία. Έτσι, εμείς λοιπόν λέω ότι μέσα σε συνθήκες μνημονίων και λιτότητας και περιορισμών καταφέραμε και το κάναμε αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν παρέμβαση κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας στη χώρα. Ενώ και το ξέρουν οι πάντες αυτό. Θα βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δε, ορίστε. Θα βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αρνηθείτε να πληρώσετε αυτά που σας προαπαιτούμενα. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες ανατρεπτικές φιλοδοξίες. Απλώς να σας πω ότι εμείς αξιοποιήσαμε χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, όπως είπατε, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φτιάξαμε 127 νέες δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, τις τοπικές μονάδες υγείας, τις ΤΟΜΗ, οι οποίες παρήχαν σημαντικές υπηρεσίες στον κόσμο στην περίοδο που είχε αποδιοργανωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα μετά την παρέμβαση που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που συρρήκνωσαν και κλείσαν τα ιατρεία του ΙΚΑ. Αυτά κάναμε λοιπόν εμείς σε συνθήκες μνημονίου και λιτότητας. Κρατήσαμε ένα σύστημα ετοιμόρροπο όρθιο, στηρίξαμε το ανθρώπινο δυναμικό του, κάναμε 7.500 μόνιμες προσλήψεις και άλλες τόσες συμβασιούχων, ανοίξαμε ένα κλειστό νοσοκομείο, ανοίξαμε ένα κλειστό νοσοκομείο στην Αθήνα, το ανοίξαμε, που το είχε κλείσει η Νέα Δημοκρατία, το νοσοκομείο Πατησίων, το ανοίξαμε ως κέντρο υγείας αστικού τύπου, προσθέσαμε 120 παραπάνω κρεβάτια εντατικής, προσλάβαμε γιατρούς στα τέπολη της χώρας. Δώσαμε ένα σήμα ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, ό,τι μπορούμε κάναμε. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε μια αριστερά και μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι μπορεί για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τον απλό κόσμο, για τα κρίσιμα κοινωνικά αγαθά, ή θέλουμε να διαιωνίζεται ένα καθεστώς μιας νεοφιλελεύθερης, αυτοδύναμης, αλαζονικής και επικίνδυνης για τη δημοκρατία κυβέρνηση, όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κύριε Ξανθέ, έχουμε και το φαινόμενο βέβαια της έλλειψης φαρμάκων. Επειδή μιλήσατε πριν από λίγο για αξιοπρέπεια,
Φαντάζομαι αξιοπρέπεια σε μια χώρα είναι να μπορεί ένας ασθενής να βρίσκει το απαραίτητο για την υγεία του σκεύασμα, χωρίς να γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο με τις όποιες ελλείψεις. Ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε και επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε αυτό το βαθμό. Είχαμε σε έντονο βαθμό και το επιβεβαιώνω δημοσιογραφικά και προτασιακά. Σε έντονο βαθμό υπήρχε. Υπήρχε σε περιόδους εποχικών λοιμώξεων μία έξαρση. Είχαμε 80 με 90 κωδικούς σε έλλειψη. Παρενέβαινε έγκαιρο ΕΟΦ, απαγόρευε τις παράλληλες εξαγωγές και συνήθως εκτονωνόταν η κατάσταση. Τώρα έχουμε επί πάνω από ένα χρόνο αυτή την κρίση, η οποία οφείλεται κατά βάση σε μία, όχι σε λόγους τώρα παγκόσμιας, ας πούμε, έλλειψης δραστικών πρώτων υλών κλπ, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά οφείλεται κυρίως στην νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της ότι η αγορά αυτορυθμίζεται, ότι δεν χρειάζεται κρατική παρέμβαση, ότι δεν πρέπει ο ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ να ασκούν τον ελεκτικό τους ρόλο, γιατί δίνει ένα σήμα ότι ουσιαστικά την ενδιαφέρει να στηρίξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία κερδίζουν από αυτό το παιχνίδι των παράλληλων εξαγωγών. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει τεράστια αγωνία καθημερινά και στους φαρμακοποιούς και στους πολίτες οι οποίοι αναζητούν το φάρμακό τους και νομίζω ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική και στον τομέα του φαρμάκου, να δημιουργηθεί εθνικό απόθεμα για τα κρίσιμα φάρμακα τα οποία είναι σε συστηματική έλλειψη, να ελέγχεται η υποχρέωση των φαρμακοβιομηχανιών να έχουν τρίμηνα αποθέματα τρίμηνης διάρκειας, να ελέγχονται οι φαρμακαποθήκες και οι ροές φαρμάκων στην αγορά, να δοθεί μια ενίσχυση στην εχώρια βιομηχανία για να μπορέσει να αναπτύξει και το κομμάτι της παραγωγής πρωτότυπο φαρμάκο στη χώρα. Κύριε Σκουντή, πέρα από τα προβλήματα στο νοσοκομείο, στο Ρέθυμνο και στο πλαίσιο της περιοδίας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε οργώσει όλα τα χωριά της περιοχής, στην περιφέρεια, κοινότητα Ρέθυμνο και το επιβεβαιώνω, τι άλλο έχετε εντοπίσει, πού εστιάζετε, πού θα πρέπει να δοθεί λύση στην επομένη των εκλογών σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Ρέθυμνο? Εντάξει, υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Πέρα από ότι δηλαδή, τα δύο πιο δημοφιλή που δεν θα έπρεπε να είναι, που δεν είναι, θα έπρεπε να είναι δημοφιλή ζητήματα είναι η υγεία και η οδική ασφάλεια. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που, όπως λέγεται, από τη στιγμή κατά την οποία θα ανοίξει το αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα υπερδιπλασιαστεί η ροή επισκεπτών. Εγώ προτιμώ να μιλώ για επισκέπτες και όχι για τουρίστες, υπό την έννοια ότι οι επισκέπτες έρχονται και αν τους αρέσει κάτι και αγαπούν τον τόπο, ξαναγυρίζουν. Δεν μπορείς λοιπόν, και εδώ συντελείται άλλο ένα οξύμορο σχήμα, υπό την έννοια ότι έρχονται οι άνθρωποι, αφήνουν τα ωραία τους λεφτά, περνούν καλά, πέρα από το να πίνουν ρακές, να απολαμβάνουν τις θάλασσες και τον ήλιο και όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει η Κρήτη. Προφανώς θα πρέπει να έχουν δύο βασικά που είναι εκτονώνουν κάνεφος συνθήκες, η υγεία αν τους τύχει κάτι και η οδική ασφάλεια. Πέρα από αυτά όμως νομίζω ότι και η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό που είναι βασικοί βραχίονες της οικονομίας της Κρήτης. Ειδικότερα δε στο Ρέθυμνο υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως, αλλά νομίζω ότι η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί ανεξαρτήτως του αν κάποιος, ενώ τους πολίτες μένουν στον αστικό ιστό ή στην Ήπεθρο, στο Μιλοπόταμο ή στο Ρέθυμνο. Είναι ένα ζήτημα που έχει γονατίσει όλη την οικονομία. Το γεγονός, η μείωση των εργατικών χεριών επίσης. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε δήμο και αν επισκέφτηκα σε οποιοδήποτε χωριό, είναι βασικό πρόβλημα και μέχρι στιγμής δυσεπίλητο, ουμήν και άλυτο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν. Και αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή επίσης. Απ' τη μία έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Αυτό, από το στόμα μου. Από το στόμα μου. Δηλαδή, είναι άλλο ένα οξύμορο σχήμα της ελληνικής κοινωνίας. Τα ποσοστά της ανεργίας με το γεγονός ότι. Μάλιστα. Συν επίσης, που εμένα με πονάει πάρα πολύ και νομίζω ότι καθένα τον πονάει από πάσης πλευράς, το πώς έχουν ερημωθεί τα χωριά, το πώς η Ήπεθρος πλέον δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της. Και ένα θέμα βέβαια. Την κάνουν με ελαφρά κλιματάκια, για να το πω και πολύ λαϊκά και πολύ απλά, και πηγαίνουν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Που έχει αναδείξει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Μαργαρίτη, το θέμα, το φαινόμενο της έλλειψης εργατικών χεριών και στον πρωτογενή τομέα και στον τουριστικό κλάδο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο αστείευεστε, έτσι, με αυτά τα μεροκάματα που δίνονται, έτσι, στον τουριστικό τομέα, στην εστίαση και στις υπηρεσίες, με αυτές τις αμοιβές, με αυτό το ωράριο εργασίας, το εξοδοτικό, αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας, τις οποίες είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, προώθησε με βάση επιταγές ξένες ή δικές τους, δεν ξέρω, έτσι, σε όφελος του κεφαλαίου, και ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όλη η ιστορία της κρίσης είναι ιστορία της αποδόμησης των αμοιβών για την εργασία και, αν θέλετε, των κανόνων της εργασίας, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν, διαπιστώνουμε προβλήματα, τερατώδη προβλήματα, έτσι, σήμερα. Τι να σας πω, ήταν χρονιά ευτυχίας η χρονιά που πέρασε, διότι το λάδι έπιασε τιμή και υπήρχε και παραγωγή. Και μόλις έπιασε τιμή το λάδι, πέσανε τα καύσιμα με την ακρίβειά τους, πέσαν τα λιπάσματα, πέσαν οι ζωοτροφές με την τερατώδη τους ακρίβεια. Α, και μην μου πείτε ότι φταίει ο πόλεμος και μόνο, έτσι. Και τελικά, μάλλον, χαμένοι είναι πάλι οι αγρότες. Και αν θέλετε, πώς να μην ερημώνουν τα χωριά, όταν κάθε που πέφτει η σύνταξη ή η όποια μικρή επιδότηση, δεν μιλάω για τις μεγάλες επιδοτήσεις, περιμένει ο κόσμος με αγωνία στα αιτία, μπήκανε, δεν μπήκανε, είναι το βασικό ερώτημα. Πρόκειται για μια κοινωνία εξαθλειωμένη. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο του Ρεθύμνου αυτό, είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Ο λαός εξαθλειώνεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα σκεφτείτε ποιες πολιτικές μας οδήγησαν εδώ. Γιατί μιλάμε για κυβερνησία, γιατί δεν θα γίνει κλπ. Πώς θα γίνει η κυβερνησία όταν η πολιτική είναι δεδομένη? Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Και από τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει όχι, να σταματήσει αυτή η πολιτική, να αντισταθούμε, να αγωνιστούμε εναντίον της. Κύριε Μαργαρίτη. Όχι αλλάζοντας κόμματα, αλλάζοντας πολιτική. Διακύβευμα εκλογών, να ξεκινήσω με εσάς, ποιο είναι? Το διακύβευμα των εκλογών. Η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία και θα τρομάξει τα κόμματα που διαχειρίζονται αυτή την καταστροφική πολιτική και θα δώσει νέα δυναμική στους λαϊκούς αγώνες, τους μαζικούς αγώνες, όπως είδαμε την νεολαία να κατεβαίνει στα Τέμπη και να, αν θέλετε, να αλλάζει το καλό κλίμα με το οποίο πηγαίναμε στις εκλογές. Αυτό και μόνο μπορεί να τρομάξει, μπορεί να σταματήσει, μπορεί να ανατρέψει. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι στο πλευρό όλων αυτών των ξεσηκωμών και των αγώνων. Κύριε Σκουντή, διακύβευμα. Αν το πάρουμε από πλευράς οφειλημιστικής, κοιτάζοντας την παράταξη την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι προφανώς η αύξηση των ποσοστών και η επιμονή σε αυτό το ρυθμιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο και πάντως όχι ρόλο δεκανικιού που θέλει να παίξει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα πρέπει να κοιτάξουμε τη γενική εικόνα, το πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ζωή των ανθρώπων στην πατρίδα μας και κυρίως επειδή εμένα με ενοχλεί να ακούγεται μονάχα ως μέρος της παροχολογίας με τα youth passes ή με τα voucher η υπόθεση της νέας γενιάς, επειδή όλοι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, είναι πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση και πέρα από οποιαδήποτε μικρόπνοη κομματική λογική το να βοηθηθούν τα νέα παιδιά και με τις κοινωνικές κατοικίες και τα επιδόματα, αλλά όχι με τα περιστασιακά μέτρα τα οποία ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή και το πώς επίσης, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και θα πάψει η αποδόμηση ενός πολύ σημαντικού μέρους του ελληνικού λαού απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς. Κύριε Ξανθέ. Για μένα δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο στίγμα, επειδή κατέρχομαι για πρώτη φορά στις εκλογές, να προσπαθήσω κατά την πόρεσή μου να πείσω τους ανθρώπους στο μέτρο που μπορώ να το πράξω, ότι πρέπει να εμπιστεύονται και δεν είναι όλοι λαμόγια, δεν είναι όλοι απατεώνες. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το τσουβάλιασμα και η ζωπαίδωση. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ. Νομίζω ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν μπορεί να είναι η καλύτερη δυνατή εκλογική καταγραφή των κομμάτων. Το διακύβευμα είναι πώς θα προκύψει μια αισθητή ανακούφιση σε μια κοινωνία η οποία έχει επιβαρεθεί πάρα πολύ στην καθημερινότητά της και δεν τα βγάζει πέρα. Και αυτό για να γίνει, κατά την άποψή μας, θέλει άλλες προτεραιότητες, οικονομικές και κοινωνικές, άλλες ιεραρχήσεις και άλλη ατζέντα προοδευτική, που θα θέτει στο επίκεντρο τον κόσμο της εργασίας, την μικρομεσαία επιχείρηση, τους νέους ανθρώπους, τα δημόσια αγαθά, την εξάλληψη των ανισοτήτων. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και για να υπηρετηθεί αυτό το πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι εναλλακτικό στην νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χρειάζεται να έχει την πολιτική πρωτοβουλία των κινήσεων, άρα να είναι πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να θέσει επιτάπητος ένα πρόγραμμα προοδευτικών αλλαγών και παρεμβάσεων που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και την κοινωνία με έλεγχο των τιμών, αύξηση των μισθών και ρύθμιση των χρεών και να προωθήσει ένα νέο μοντέλο συνεργατικής
κουλτούρας που διευκολύνεται μέσα από την απλή αναλογική που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, κύριε Σκουντή, κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, Νίκο.